Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη παρουσίαση. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορούμε να κάνουμε αυτόματο shutdown όπως και κάποιες λειτουργίες στον αυτόματο πιλότο. Ονομάζεται βοηθός τερματισμού Windows και πάμε να δούμε πόσο εύκολο είναι να το χρησιμοποιήσουμε. Step 1 είναι να φτιάξουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Μπορούμε να επιλέξουμε την πρώτη ενότητα η οποία μας λέει ότι σε 30 λεπτά από τώρα θα σβήσει ο υπολογιστής. Εδώ το έχουμε λίγο πιο σαν bug το κουτάκι, το οποίο μπορεί να επιλέξουμε παραπάνω λεπτά. Επιλέγοντας την δεύτερη επιλογή, μπορούμε να φτιάξουμε την ώρα όπου θέλουμε πότε να σβήσει ο υπολογιστής. Παράδειγμα, αν θέλουμε το 2024, στις 29 Μαρτίου 2024, τότε εφόσον υπάρχει ακόμα υπολογιστής θα κάνει shutdown. Στις 8 και 22, εκτός αν θέλουμε να αλλάξουμε ώρα, δηλαδή σε 7 χρόνια από τώρα, θέλουμε να κάνει ένα shutdown το PC ίσα ίσα για να αναπαυθεί. Εδώ έχουμε για κάθε μέρα, σε εβδομαδιαία βάση εφόσον είναι το on, αν θέλουμε το βάζουμε στο off, τι ώρα θέλουμε να κλείνει, σε πόσες και ανά πόσες μέρες λεπτά θέλουμε να κάνει και ώρες φυσικά, να κάνει repeat το shutdown αυτό, τα λεπτά κτλ, το CPU usage, πού να παραμένει και για πόση ώρα και όταν το power line είναι offline η μπαταρία να παραμένει μέχρι το 30% μετά ουσιαστικά να κάνει shutdown. Υπάρχουν πάρα πολλές διαβαθμίσεις από τις οποίες μπορείτε να φτιάξετε ένα αυτόματο shutdown. Βλέπουμε εδώ όμως ότι δεν έχουμε και shutdown στο step 2. Έχουμε και restart, έχουμε και log off, hibernate, lock computer, turn monitor off, να κλείσει δηλαδή η οθόνη, να τρέξει το screen saver, να τρέξουμε αυτόματα ένα πρόγραμμα ή ένα φάκελο, να σταματήσουμε ένα πρόγραμμα, να ανοίξουμε μια ιστοσελίδα ή να εμφανιστεί κάποιο μήνυμα εδώ στα δεξιά. Επιλέγοντας λοιπόν όποια θέλουμε από αυτές τις επιλογές θα δημιουργηθεί το ανάλογο. Αν θέλουμε να λειτουργούμε σε full screen το layout, αν είναι center top left, top right, bottom left, bottom right κτλ. Αν θέλουμε να φτιάξουμε custom location, το font color που θέλουμε να έχει, πόση ώρα να περιμένει στις advanced ρυθμίσεις, αν θέλουμε να έχουμε φυσικά background image και πολλές άλλες εις βάθος λεπτομέρειες στο display image το οποίο εμφανίζεται ξανά, επαναλαμβάνω, εδώ δεξιά. Θα εμφανίζεται ξαφνικά ένα κουτάκι το οποίο θα λέει αγαπητέ, είναι ώρα να σηκωθείς από τον υπολογιστή καθώς το έχεις ξεφτυλίσει. Το ίδιο ισχύει για το lock computer, αν θέλουμε να, δηλαδή, να κλειδώσουμε τον υπολογιστή κτλ. Κτλ. Κατά τη διάρκεια όλων των αυτών των ενεργειών μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες έξτρα επιλογές όπως να γίνεται μια ολοκληρωτική εκαθάριση του Recycle Bin, να κάνει εκαθάριση του Explorer το cookie στο ιστορικό και την cache, να κάνουμε μια εκαθάριση των Document List όπως και τα προσωρινά αρχεία και φακέλους από τα Win. Να κάνει μια καταμέτρηση από όσα δευτερόλεπτα ορίσουμε εμείς πριν ξεκινήσει η ενέργεια αυτή και όπως να βάλουμε και στο Action κάποιες έξτρα επιλογές που θέλουμε να γίνονται κατά τη διάρκεια. Από εδώ επιλέγεται το Font του προγράμματος, το πώς θα εμφανίζονται όλες οι επιλογές που έχετε. Αν θέλετε να εμφανίζετε μαζί με τα Windows, τώρα με αυτό το font που έβαλα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Start with Windows επιλεγμένο. Καλό είναι να μην το έχετε συνεχώς ενεργοποιημένο, μόνο εφόσον το χρειάζεται. Αν όμως το χρησιμοποιείτε καθημερινώς, καλό είναι το Start with Windows. Confirm on exit. Να υπάρχει ήχος όταν γίνεται η επενθύμηση και ένα auto hide note πάνω δεξιά που να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται όποτε θέλετε εσείς. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα από το οποίο κάνετε παπάδες σχετικά με το shutdown και όλες τις ρυθμίσεις γύρω από αυτό. Σας έχω το link κάτω από το βίντεο για να το κατεβάσετε και οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση θέλετε αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο και μείνετε συντονισμένοι.